Γεια σας, γεια σας παιδιά, τι κάνετε, SimGamesGR εδώ πέρα, πώς είστε, τι λέει, τι έχουμε, τι γίνεται εδώ, τι γίνεται, ποιος ήρθε, οπ, τι κάνετε, εδώ ήρθε η καινούργια καρτούλα παιδιά, GeForce RTX 4070, WindForce Cooling System, Gigabyte, Angle, παιδιά, τι κάνετε. Πώς πάει, εδώ βλέπουμε την καρτούλα μας, φοβερή κάρτα από τα specs που είδα, σήμερα θα τη δούμε. Άρα τα επόμενα live παιδιά, με καινούργια καρτούλα, ξέρετε, φοβερή κάρτα. Πάμε να την ανοίξουμε, να δούμε τι γίνεται. Οκ, παιδιά, είμαστε έτοιμοι, πάμε να την ανοίξουμε, εδώ είναι η καρτούλα, να δούμε τι γίνεται εδώ. Ούτε το ψαλιδάκι χρειάζεται. Ωρε πράγμα που ζαλεύει. Ωρε πράγμα. Λοιπόν, είχα κάνει μια δημοσκόπηση παιδιά σε ένα live stream. Ποια κάρτα πιστεύετε ότι θα πάρω. Είχα βάλει τη 4060 Ti, είχα βάλει τη 4070, την 370 και μια την 7, την 8600 είχα βάλει. 6700 κάτι. Πω, ομορφιέζες, ομορφιές εδώ. Άιντε, με γεια μας. Εδώ έχουμε ένα χαρτάκι της Gigabyte. Εδώ, πρέπει να είναι η τέτοια αυτή. Πρέπει να είναι και η εγγύηση. Έτσι, Ιταλιάνο, Πόλης και λέει τα πάντα, εδώ έχει τα πάντα. Πάμε, ας αυτά εδώ. Πω, τι τούμπανο έχω εγώ. Άστο αυτό εδώ στην άκρη, θα το δούμε μετά. Όπου είναι βαριά φίλε. Δεν έχει κάτι άλλο μέσα. Η 370 η gaming νομίζω έχει περισσότερα. Ναι, ψιλοπράγματα. Ψιλοπράγματα. Ίσως επειδή, αλλά γενικά η gaming είναι και πιο ακριβές, έτσι. Ωραία φίλε, τούμπανο είναι αυτό το χωρί, στην υπολογιστή μου. Εδώ είσαι. Πάμε να την ανοίξουμε. Οπα, ωραία. Παιδιά, να πω ότι πήγα σε Nvidia και όχι σε AMD για το λόγο ότι το θέμα της μεταπόλησης είναι και περισσότερο. Εδώ, να δούμε. Εδώ. Ωραία φίλε, υπέροχη είναι. Υπέροχη είναι παιδιά. Εδώ. Και το number είναι χοντρή η κάρτα, τούμπανο είναι, τι χοντρή, δεν έχει πρόβλημα με τις θερμοκρασίες, έχω διαβάσει, δεν ανεβάζει σχεδόν καθόλου με αυτά τα τρία fans που έχει, γενικά όλες οι κάρτες αυτές είναι τέτοιες, είναι πολύ όμορφη, μπορώ να σου πω παιδιά, μου άρεσε περισσότερο από ομορφιά σχέση με την gaming που είχα την 370. Εδώ βλέπουμε και το σύστημα της Gigabyte. Εδώ αυτά νομίζω βγαίνουν, ναι, να το. Ένα, καμπρέ, άσε με. Δύο. Μας φύγουνε μέσα που δεν άγγε, ψαχνόμαστε. Τρία. Θα βάλω εδώ, δεν ξέρεις τι γίνεται. Και από εδώ νομίζω κάτι βγαίνει. Ναι, και από εδώ. Ωραία φίλε. Τα σπάει. Οχτάπινο εδώ πέρα βλέπω. Λοιπόν. Εδώ βλέπουμε και τις θύρες. Κάτσε λίγο να δούμε τι έχει. Port πρέπει να είναι αυτή. Δύο port. Τρία port. Και ένα HDMI. Τι λέω ρε φίλε. Κατάλαβα. Πάλι χωρίς δεύτερο οθόνη θα μείνουμε. Μια χαρά είμαστε. Ούτε στον παπά μην το πούμε. Εδώ βλέπουμε. Λοιπόν, αυτή είναι η καρτούλα εξωτερικά. Τα στατιστικά της κάρτας είναι core clock, επεξεργασίες δηλαδή, στα 2.5-2.5 είναι Hz. Reference κάρτα είναι στα 2.475.
Η CUDA Cores είναι 5888, παρακαλώ. Τι άλλο έχουμε, memory clock 21 GB, memory size 12, η μνήμη δηλαδή που έχει μέσα είναι 12 GB. Τα 12 GB που έχει, η κατηγορία της είναι GDDR6X. Το memory bus είναι 192 bit, card bus είναι 4, PCI ε4, η μέγιστη ανάλυση είναι 7680x4320, multiview 4, σου λέει την περιγραφή της κάρτας, direct 12, OpenGL 4,6 και χρειάζεται ένα τροφοδοτικό 650W. Εμείς καλά είμαστε, έχουμε 750, έχει ένα οκτάπινο για ρεύμα. Αυτά παιδιά, ελπίζω να σας άρεσε η καρτούλα, μακάρι να μπορέσετε, για να έχετε και καλύτερα να μας πείτε τις απόψεις σας. Αυτά από μένα, σε επόμενο live stream δηλαδή θα έχουμε σίγουρα αυτή τη καινούργια κάρτα, σήμερα θα την βάλω, θα την τεστάρω. Format δεν θα κάνουμε ακόμα όπως είπαμε, γιατί δεν έχει έρθει για ακόμα σκληρή δίσκη, έτσι. Ως την επόμενη φορά παιδιά, σας ευχαριστώ πολύ, bye.